Ένα θέμα το οποίο έχει έτσι προκαλέσει ιδιαίτερα σχόλια και αντιδράσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε είναι, ήταν η προκλητική στάση αυτού του Τούρκου βουλευτή Γιλτής, μέσα στη Βουλή. Γιλτής, ο οποίος είπε ότι ξέρετε κάτι, μονομερώς εσείς κάνετε τις εξορίξεις, ναι. Δεν είναι μόνο το ένα κομμάτι της Κύπρου, και συνέπειες, λέει. Είναι και τ' άλλο και θα υποστείτε τις συνέπειες. Βέβαια πήρε τις απαντήσεις από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, ναι. Αλλά εκείνο το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσει σε φίλου μα είναι και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Χρήστου Καραγιαννίδη. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριο Καραγιαννίδη. Για να ακούσουμε. Προφανώ να λύσουμε και τα μεταξύ μα προβλήματα, αλλά να τα λύσουμε με καλή την πίστη. Να τα λύσουμε με έναν έντιμο συμβιβασμό, όπω κάναμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και να πούμε ότι οι λαοί μα ζουν ειρηνικά και θα μπορούσαν να ζουν ειρηνικά για πάντα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι, τον κύριο Χρήστο το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Καραγιαννίδη. Κύριε Καραγιαννίδη, καλημέρα σας. Να σας πω κάτι, όμως αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Για ποιο άλλο πράγμα είτε. Γιατί έχω μιλήσει 6 λεπτά, έχω κάνει παρέμβαση και βγάζετε 15 δευτερόλεπτα κομμένο από όλο το πράγμα που έχω πει. Έχετε δίκιο, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άλλο υλικό. Γι' αυτό είσαστε τώρα ζωντανά. Απολογούμε γι' αυτό προσωπικά εγώ ως υπεύθυνος της εκπομπής. Πήρα το υλικό από το Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Καραγιαννίδη. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ, γι' αυτό ζήτησα και φρόντισα. Και σας ευχαριστώ κιόλας. Από τους συνεργάτες μου, τους εκλεκτούς συνεργάτες μου, να σας έχουμε σήμερα μαζί για να μπορείτε να αναπτύξετε την άποψή σας. Κύριε Καραγιαννίδη, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κανένας δεν διαφωνεί ότι ειρηνικά θα πρέπει να συζητάμε με τους γείτονες και οι σχέσεις μας να είναι καλή. Βέβαια, σε ένα πλαίσιο λογικών συζητήσεων οι οποίες θα γίνονται και όχι παράλογο να πετήσουν τον Τούρκο. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που έχει προκαλέσει αντίδραση στον κόσμο είναι ότι εσείς μιλάτε για μια τέτοια μορφή συμφωνίας όπως αυτή των Πρεσπών. Όταν όμως, κύριε Καραγιαννίδη, είναι γεγονός και αποτυπώνεται δημοσκοπικά, ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων διαφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών και λέει ότι αυτή δεν ήταν προς το συμφέρον. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για προδοσίες, ούτε για τίποτα άλλο. Δεν ήταν προς το συμφέρον της χώρας. Και έχει αφήσει γκρίζες γραμμές, έχει λαβώσει το πατριωτικό συνέστημα των Ελλήνων. Μήπως δεν θα έπρεπε να κάνετε αυτό το συσχετισμό, κύριε Καραγιαννίδη? Μπορώ. Παρακαλώ. Αν είχατε λοιπόν όλη την ομιλία, όλη την παρέμβαση, δεν θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Γιατί προγενέστερα αυτής της φράσης που έχει κοπεί για να βγάλει την είδηση, έχω πει ότι οι συγκεκριμένες συζητήσεις δεν γίνονται στις επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Συνόδου του ΝΑΤΟ, ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα. Αρμόδιες είναι οι ηγεσίες των χωρών που διαπραγματεύονται με διπλωματικό τρόπο, ότι εμείς στην συμμαχία έχουμε άλλο ρόλο να παίξουμε και ότι σε κάθε περίπτωση η μία παρέμβαση ενός Τούρκου βουλευτή δεν συνάδει με την κουβέντα που είχε γίνει μέχρι τώρα. Επειδή όμως κανένας δημοσιογράφος εννοώ, αλλά και κανένας βουλευτής από την αντιπολίτευση δεν ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συζήτηση, βγήκανε τώρα όλα αυτά τα πράγματα εντελώς διαστρεβλωμένα. Δεν πρότεινα σε καμία περίπτωση να έχουμε μια συμφωνία των Πρεσπών με την Τουρκία. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου να το πω. Μιλήσατε όμως, αν μου επιτρέπετε, για ένα έντιμο συμβιβασμό, όπως κάναμε με τη Βόρεια Μακεδονία. Ακούστε με λίγο. Σε διάφορες συμφωνίες που μπορεί να κάνει μια χώρα με την άλλη, δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Πώς πάνε και οι συμφωνίες? Σαφέστατα, όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Κύριε Καραγιαννίδη, ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνο, αν μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε, έτσι. Βεβαίως. Είναι επικίνδυνο γιατί από την πλευρά της χώρας μας έχουμε το δίκαιο το οποίο μας προστατεύει. Είναι οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή είχαμε μία απάντηση την οποία δώσατε σε ένα Τούρκο συνάδελφό σας βουλευτή, ο οποίος μίλησε για δύο Κύπρους στην ουσία. Τη Βόρεια Κύπρο, την οποία είναι η μοναδική χώρα, η Τουρκία, την οποία έχει αναγνωρίσει. Το ψευδοκράτος. Και τους Ελληνοκύπριους, το ψευδοκράτος δηλαδή. Εσείς λοιπόν αναφερόμενος σε αυτό, του είπατε να κάνουμε ένα έντιμο συμβιβασμό και να σας βάλουμε. Ακούστε με. Μπορείτε να πάρετε τη λέξη έντιμο συμβιβασμό και να την κολλήσετε παντού. Δεν είναι έτσι όμως όπως το λέτε. Εσείς την είπατε όμως, δεν την είπα εγώ. Εσείς την είπατε. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Ακούστε με λίγο, ή θα ακούσετε τα 7 λεπτά που έχω μιλήσει. Παρακαλώ. Ή δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Παρακαλώ. Γιατί παίρνετε μία λέξη με έναν έντιμο συμβιβασμό, τον κολλάτε όπου σας βολεύει. Όχι, μα όχι. Όπου σας βολεύει. Εμένα όπως... δεν με βολεύει και τίποτα. Μετά να απαντήσω. Εμένα λοιπόν, με βολεύει. Ότι εμείς, ακούστε με λίγο, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι
στη συγκεκριμένη επιτροπή να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Και τους είπα ότι κάνετε λάθος σε αυτόν τον χώρο και σε αυτό το πλαίσιο να θέτε τέτοια ζητήματα. Αυτό το καταλαβαίνετε ή τζάμπα μιλάω? Ναι, αλλά την αναφορά μου την κάνατε στη συμφωνία. Άρα της, ήταν λάθος σας, μήπως ήταν λάθος σας να μιλήσετε, να συσχετίσετε το θέμα των παράλογων διεκδικήσεων των Τούρκων? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κανένα συσχετισμός. Για να βγάλετε είδηση. Δεν υπάρχει κανένα συσχετισμός. Μα εσείς το είπατε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν το είπα εγώ. Με αυτά που είπε ο Τούρκος. Εσείς το είπατε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ωραία, λοιπόν, να το θέσω διαφορετικά το ζήτημα. Όταν λέτε ότι πρέπει να λύσουμε τα μεταξύ μας προβλήματα με την Τουρκία με έντιμο συμβιβασμό όπως κάναμε και με τη Βόρεια Μακεδονία, τι ακριβώς εννοείτε? Όταν λέω ότι πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας με την Τουρκία και αυτό θα το κάνουν οι ηγεσίες, έχω πει ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, γιατί είναι ένα παράδειγμα επίλυσης ζητημάτων μεταξύ δύο χωρών. Αν δεν το αποδέχεστε, αν νομίζετε ότι εμείς τα ζητήματα εδώ είναι το λάθος. Τουρκία, με την Αλβανία, με την Ισραήλ, εδώ είναι το λάθος, κύριε Καραγιαννίδη. Εμείς δεν έχουμε διαφορές με τους Τούρκους. Εκείνοι έχουν διαφορές με εμάς. Εκείνοι αμφισβητούν. Εμείς δεν αμφισβητούμε. Μα επειδή ακριβώς εκείνοι αμφισβητούν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν για ποιο έτοιμο συμβιβασμό? Άρα γιατί να συμβιβαστούμε εμείς? Αυτό σας λέω. Εγώ μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Ακούστε τώρα. Το να μιλάμε στην τηλεόραση για το τι θα κάνουν σε κουβέντες στις οποίες παρεμβαίνει ο ΙΕ ή τέλος πάντων υπάρχει μια διπλωματική διαδικασία είναι εύκολο. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας λοιπόν και τους είπαμε ότι υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Ξέρετε τι απάντησε ο Τούρκος? Ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε το δίκαιο της θάλασσας. Άρα λοιπόν και γιατί να κάνουμε έτοιμο συμβιβασμό και να δεχτούμε αυτό που λέει η Τουρκία? Αλλά δεν θέλετε να ακούσετε μια πρόταση? Σας ακούω, σας ακούω, σας ακούω. Δεν τη θέλετε, πώς? Τι θέλω. Μέσα στα αυτιά μου παίζουν τρεις φωνές. Δεν όχι, μία βλέπω, είναι, μία είναι, μία. Και απλώς αλλά είμαι τρισδιάστατος. Μία η δική μου είναι, αλλά είμαι ευρωντώδης. Συγγνώμη. Δεν είναι μόνο η δική σας, καταλαβαίνω ότι παρεμβαίνει κι άλλος. Αφήστε με να καταλαβαίνω λίγο περισσότερο. Ότε λοιπόν, μάλλον, μας παρακολουθούν. Παρακαλώ, κύριε Γαλλίδη. Λέω το εξής. Σε μία διαδικασία διπλωματική που συζητάνε δύο ηγεσίες και συζητάνε ενώπιον της διεθνούς γνώμης και της διεθνής νομοθεσίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα που λέει ένας Τούρκος ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε είναι κατά τους. Εμείς θέλουμε να τους φέρουμε μπροστά σε αυτό το πράγμα που λένε πράγματα που δεν ισχύουν διεθνώς νομικά. Ο συμβιβασμός που θα γίνει όμως, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά ο συμβιβασμός ο έντιμος που θα γίνει, εφόσον έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, εφόσον υπάρχει το δίκαιο. Και είναι... Από το 1974 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα τι ακριβώς έκανε? Κέρδιζε συνέχεια πράγματα χωρίς να συμβιβάζεται? Εσείς πώς νομίζετε ότι γίνονται οι συμφωνίες ή οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις? Ωραία, εμείς πού πρέπει να κάνουμε πίσω κατά τη γνώμη σας για να τα βρούμε αυτό που λέτε? Αυτό είναι το δίκιο μου. Κύριε Καραγιαννίδη, πού πρέπει να κάνουμε πίσω? Αυτό είναι μια μεγάλη, είναι μια άλλη υπόθεση. Ανοίξατε ένα άλλο θέμα. Δεν θα σας πω πουθενά που πρέπει να κάνουμε πίσω, γιατί δεν είναι η θέση μου να σας το πω αυτό το πράγμα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Και αυτό είπα εγώ στη συγκεκριμένη επιτροπή. Ότι αυτό το πλαίσιο που συζητάμε εδώ είναι εκτός η κουβέντα που έκανε ο Τούρκος. Δεν ισχύει για μας. Αυτό όμως δεν θέλετε να το καταλάβετε, σας λέω ξανά, γιατί δεν έχετε ακούσει την ομιλία μου. Γιατί ναι, αλλά σας είπα, 15 δευτερόλεπτα την ομιλία μου. Η ελληνική θέση. Και το κολλάτε όπου θέλετε. Η ελληνική θέση, όχι, 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 όχι. Προσέξτε. Εγώ μένω σε αυτό που άκουσα και εάν πράγματι έχετε πει και άλλα, θα τα δω με και προσοχή. Το οποίο, Γιώργο, δεν έχει διαστημωθεί να το πούμε. Αυτό που ακούσαμε, αλλά το ακούσαμε ξεκάθαρα. Εγώ αναφέρομαι σε αυτό το κομμάτι που λέτε ότι πρέπει να λύσουμε τα μεταξύ μας προβλήματα με την Τουρκία με έντιμο συμβιβασμό όπως κάναμε και με τη Βόρεια Μακεδονία. Κύριε Παπαδάκη, δεν πρόκειται να σας αλλάξω την γνώμη. Όχι να αλλάξω γνώμη. Δεν μου δίνετε επαρκείς εξηγήσεις από αυτό. Οπότε τζάμπα τα λέω αυτά που λέω. Γιατί προγενέστερα από αυτό λέω ότι η Βαλκανική Χερσόνησος έχει ζήσει 7 αιώνες πολέμους και σφαγές. Η δικιά μας προοπτική είναι η ειρήνη και όχι ο πόλεμος. Αλλά αυτά δεν σας ενδιαφέρουν προφανώς, γιατί δεν κολλάνε και στο αφήγημα που θέλετε να βγάλετε. Όχι, 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 όχι. Πώς δεν ενδιαφέρουν? Όχι, όχι, αλλά γιατί μου καταλογίζετε πρόταση, κύριε Καραγιαννίδη? Γιατί μου αυτό μου λέτε τόση ώρα όμως. Όμως δεν σας λέω, εγώ σας ζητάω. Εγώ σας λέω κάτι με το οποίο συμφωνείτε μαζί μου. Εσείς μου είπατε ότι εμείς έχουμε το δίκαιο, ότι υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Υπάρχουν δυνατότητες να προσφύγουμε στα διεθνή δικαστήρια και να βρούμε το δίκιο μας. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτό που λέτε εσείς. Να κάνουμε ένα έντιμο συμβιβασμό με την Τουρκία. Και σας λέω, ο έντιμος συμβιβασμός για την Τουρκία, για το θέμα της Κύπρου, ποιο είναι? Να αναγνωρίσουμε τη Βόρεια Κύπρο.
Ευθέως σας ρωτάω. Πώς πάει ο συλλογισμός σας? Πώς να μην πάει, δημοσιογράφος είμαι. Και εσείς κύριε Καραγιάννη, όμως αυτό που δηλώσατε. Μη μου καταλογίζετε πολιτική πρόθεση. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να ρωτάω, κύριε Καραγιάννη. Ακούστε με λίγο. Και Νεοδημοκράτη να το είχε πει και Κουκουέ να το είχε πει, το ίδιο πράγμα θα το ρώταγα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Σας ακούω. Κάνετε αυτή. Σας λέω ότι αυτή η πρόταση που κάνετε είναι σφαλμένη. Καταρχάς δεν είπα πουθενά να προσφύγουμε, ούτε σε δικαστήριο ούτε σε τίποτα. Αυτό θα το αποφασίσει η ελληνική ηγεσία, η εκάστοτε ελληνική ηγεσία το αποφασίζει. Δεν το αποφασίζει ένα. Το δεύτερο είναι ότι εσείς θέλετε να κολλήσετε αυτό το πράγμα με τον έντιμο συμβασμό παντού. Δεν ισχύει, σας λέω. Εσείς το κολλήσατε, κύριε Καραγιάννη. Εσείς πέρατε το παράδειγμα των Πρεσπών. Εσείς λέτε αυτό. Γιατί σας λέω προγενέστερα, έχω πει ότι αυτά τα πράγματα τα συζητάτε. Και καταλήξατε εκεί που καταλήξατε στην πρώτη. Τότε να πω ότι έχετε δίκιο, αλλά με ατυχή κατάληξη στο λόγο σας. Ακούστε με λίγο. Κατέληξα σε κάτι που δείχνει ότι πρέπει όταν συζητάνε δύο πλευρές να είναι έντιμοι προς αυτό που συζητάνε για να μπορούν να βρουν λύση. Και το εάν δεν βάλατε τον συμβιβασμό, θα συμφωνήσω. Τα περί εντιμότητας, αλλά εσείς βάλατε και συμβιβασμό. Και αναφερθήκατε και στις πρέσπες. Σας παρακαλώ, το τελειώσω λίγο. Κατέληξα ότι οι δύο πλευρές συζητούν με καλή την πίστη, όπως είπα και στην ομιλία μου, και συζητούν με μια πρόθεση να συμβιβάσουν πράγματα που θα μπορέσουν να. Έχετε δει εσείς. Έχετε δει εσείς συζήτηση από την πλευρά της Τουρκίας, καλή την πίστη να γίνεται όταν έρχεται βουλευτής του κόμματος του Ερντογάν και λέει ότι ξέρετε κάτι, θα έχετε συνέπειες αν προχωρήσουν οι διαδικασίες εξόρυξης στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και ο επικεφαλής και ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπής, το οποίο επίσης δεν ακούσατε, γιατί δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, επίσης δεν το ακούσατε. Και δεν το παίξατε από το κανάλι της συζήτησης, είπε ότι συμφωνεί ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καθίσουν και να συζητήσουν καλή την πίστη. Το παίξατε αυτό δημόσια. Και όχι. Αυτό εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Όχι, δεν το παίξατε. Πάντως, κύριε Καραγιάννη, ούτε αυτό εμένα με βρίσκει προσωπικά και δημοσιογραφικά σύμφωνο. Καλή την πίστη να συζητήσουμε. Καλή την πίστη να συζητήσουμε για το θέμα. Ξέρετε, έχουμε πει κάτι άλλο, κύριε Καραγιάννη. Μισό λεπτό. Σας ενδιαφέρει να εμφανίσετε έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προδότη, γιατί αυτό είπαμε εμείς. Ακούσατε κάτι τέτοιο. Ακούσατε κάτι τέτοιο από εμάς. Μας καταλογίζετε μια τέτοια πρόταση. Αυτό κάνετε, κύριε Παπαδάκη. Όχι. Εγώ σας μιλάω για ατυχή τοποθέτηση. Όπως είπατε και στην αρχή, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοιους όρους. Δεν έχω. Εμείς προσωπικά, κύριε Καραγιάννη, δεν είμαστε όλοι δημοσιογράφοι ίδιοι. Δεν όλα τα κανάλια ίδια. Ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και σας παρακαλώ να το πάρετε πίσω. Δεν θα πάρω πίσω τίποτα, γιατί κάνετε ένα σχισμό που δεν ανήκει στη λογική. Εγώ σας είπα ότι είναι ατυχής, ότι είναι ατυχής η κατάληξη της τοποθέτησής σας για τον συμβιβασμό. Και ότι μετά άλλα συμφωνώ. Ακούστε λίγο. Όταν έχετε έναν άνθρωπο για τον οποίο παίρνετε συνέντευξη, δεν μπορεί να μιλάτε εσείς περισσότερο χρόνο από αυτόν που θέλετε να κάνετε συνέντευξη. Όταν δεν μου δίνει απάντηση, βεβαίως θα το κάνω. Τόση ώρα τι σας δίνω δηλαδή. Ναι, δεν μου εξηγείτε τα περί συμβιβασμού και στο θέμα της Κύπρου. Διάλογος γίνεται, Γιώργο. Εντάξει, διάλογος. Και γίνεται διάλογος. Γίνεται διάλογος, δεν είναι τοποθέτηση στη Βουλή. Ακούστε με, όταν δύο πλευρές συζητούν και θέλουν να λύσουν προβλήματα πραγματικά, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Για εσάς, οι δύο πλευρές που πρέπει να συζητούν, δύο χώρες που συζητούν, πρέπει να καταλήξουν σε πόλεμο. Όχι κύριε. Δεν συμφωνώ με αυτή την αντίληψη της διπλωματίας. Ακούσατε εμένα. Αλλά έχετε πάμε σε χρόνια που και προδότητα. Αυτό το πράγμα. Τον κύριο Αποστολάκη, τον κύριο Αποστολάκη, τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, του οποίου η τοποθέτηση ήταν εκπληκτική, κατά την άποψή μου. Και αποστομωτική, τον ακούσατε. Τι είπε ο κύριος Αποστολάκης. Ο κύριος Αποστολάκης κινείται στο πνεύμα των όσων σας λέω εγώ. Να σας πω λίγο. Εσείς μου είπατε ότι θέλω πόλεμο με την Τουρκία και ότι σας χαρακτηρίζω προδότη. Μου βάζετε στο στόμα πράγματα τα οποία δεν έχω πει, κύριε Καραγιάννη. Ξέρετε πότε μίλησε ο Αποστολάκης? Δεν ξέρω, γιατί... δεν ήμουν μες στη Βουλή. Όχι, γιατί στην εισήγησή σας είπατε ότι απήγησε τον Τούρκο. Μόνο που η συζήτηση του Τούρκου έγινε το απόγευμα και ο κύριος Αποστολάκης μίλησε το πρωί. Βάλαμε πρώτα τη δήλωση του κύριου Αποστολάκη και μετά του Τούρκου. Κάνετε ένα ρεπορτάζ, σας παρακαλώ, μιλάει κάποιος συνέχεια εδώ, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και δεν με το που ξεκινάμε μια πρόταση, κάποιος μιλάει μέσα στα αυτιά μου. Δεν το καταλαβαίνω τι δύσκολο. Δεν έχετε οθόνη, είναι ο συμπαρουσιαστής μου. Δεν έχω οθόνη, προφανώς δεν έχω οθόνη. Ναι, είναι ο συμπαρουσιαστής μου, ο Ντίνος Σιωμόπουλος. Πρέπει και αυτός να μιλήσει. Μιλάει με το που ξεκινά μια πρόταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα ή απλώς κάποιος να μιλάει πάνω στη φωνή μου? Πάντως τον κύριο Αποστολάκη τον παίξαμε. Και παίξαμε όλα. Ο κύριος Αποστολάκης μίλησε το πρωί, προφανώς, μα ήταν ζωντανή η μετάδοση από τη Βουλή. Ο κύριος Αποστολάκης μίλησε όμως το πρωί.
να έχετε ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Και να ξέρετε τι είπε ο κύριος Αποστολάκης, τι είπε ο κύριος Δουζίνας, τι είπε ο κύριος... Μάλιστα. Τι είπε ο Τούρκος, τι είπα εγώ. Μου λέτε ένα καταλήγοντας, κύριε Καραγιαννίδη. Για όνομα του Θεού. Καταλήγοντας, κύριε Καραγιαννίδη. Ότι εγώ πρότεινα έντιμο συμβιβασμό με την Τουρκία. Δεν το πρότεινα. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Καραγιαννίδη. Κύριε Καραγιαννίδη, δώσατε τις εξηγήσεις σας, αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι καλώς ή κακώς υπάρχει ένα ποσοστό Ελλήνων οι οποίοι διαφωνούν με τη συμφωνία. Έτσι. Πολύ καλός, λέω εγώ. Έτσι. Έχουν λοιπόν μια διαφορετική άποψη και προσέγγιση για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Όταν εσείς, λέτε ότι τις διαφορές μας θα πρέπει να τις λύσουμε με τους Τούρκους, όπως ακριβώς κάναμε ένα έντιμο συμβιβασμό και πετυχημένη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί αντίδραση σε εκείνους που διαφωνούν με τη συνθήκη των Πρεσπών. Τουλάχιστον αυτό δεχτείτε το. Ωραία. Να σας απαντήσω αυτό. Βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη Βόρεια Μακεδονία, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη των ανθρώπων που συμφωνούν με την Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν ένα παράδειγμα το πώς δύο χώρες μπορούν να επιλύσουν ζητήματα. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν. Προφανώς τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία είναι πολύ διαφορετικά και δεν κάνεις αντι-copy-paste που λένε στο χωριό μου, αντιγραφή επικόλυση μιας συμφωνίας σε μια άλλη διαδικασία που είναι τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Γίνομαι κατανοητός δηλαδή τι εννοώ? Λέω όμως μέσα στην ομιλία μου, επειδή περάσαμε πάρα πολλά χρόνια με πολέμους και σφαγές, αν θα είναι να καθίσουμε κάτω να μιλήσουμε, οι δύο χώρες να μιλήσουν, θα πρέπει να το κάνουν με καλή πίστη, που λείπει τώρα, αυτό υπονοώ, αν το καταλαβαίνετε, και επίσης θα πρέπει να συμβιβαστούμε, που σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να αναγνωρίσει. Εδώ είναι η διαφωνία μας. Με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, κύριε Καραγιαννίδη. Όταν υπάρχει το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει θέμα συμβιβασμού. Είναι η μία πλευρά πειθαρχή στο διεθνές δίκαιο και η άλλη δεν πειθαρχεί. Για ποιο συμβιβασμό μιλάτε τότε? Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι το διεθνές δίκαιο, είναι το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές και το δίκαιο της θάλασσας και όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν συμβιβάζεται η Τουρκία να αναγνωρίσει το δίκαιο της θάλασσας. Να κάνουμε συμβιβασμό. Δεν γίνεται κουβέντα. Να κάνουμε συμβιβασμό. Επειδή δεν συμφωνεί η Τουρκία. Όχι. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Είπατε, εντάξει. Δεν γίνεται κουβέντα. Καταλαβαίνετε ότι κουβέντε να φέρω το συμπέρασμα. Λέω εγώ ότι δεν γίνεται κουβέντα και εσείς λέτε να κάνουμε συμβιβασμό. Αυτό σας δεν λέω. Το λέω εγώ να κάνετε. Εσείς το είπατε, κύριε Καραγιαννίδη. Βγάζετε συμπεράσματα. Βγάζετε και εσείς για μας. Εγώ εμείς σας ζητήσαμε μία εξήγηση της αποστροφής. Κύριε Παπαδάκη, επειδή είναι δύσκολη η επικοινωνία, ακούω περίπου τι λέτε και λέω το εξής. Εγώ λοιπόν λέω ότι εφόσον η Τουρκία δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας, δεν κάνει αυτόν τον συμβιβασμό, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Μάλιστα. Άρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε την Τουρκία για να πάμε ένα βήμα παρακάτω και άρα θα μείνουμε σε αυτό που είμαστε τώρα. Όμως αυτό που είμαστε τώρα θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να το πιέσει να πάει παρακάτω. Μάλιστα. Κύριε Καραγιαννίδη, νομίζω ότι δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε.